Καλημέρα, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020. Μπορώ να αντέχω να πίνω καφέ σε αυτό το vlog, γιατί όπως έχετε δει και από το εξώφυλλο, τα έχω πάρει. Κάντε καφέ. Πατήστε pause, κάντε καφέ και ελάτε. Λοιπόν, οι γονείς μου με υποτιμούν και μειώνουν επειδή είμαι ανύπαντρη στα 39. Κυρία Πετρίδου, συγχαρητήρια για τα θέματα σας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ αγάπη μου, και εσύ να είσαι καλά. Είμαι μια κοπέλα που σε λίγο καιρό γίνομαι 39 και δυστυχώς δυστυχισμένη. Όχι από επιλογές μου μόνο, αλλά δυστυχώς από το πώς με μεγάλωσαν. Είμαι ένα παιδί που έχει υποστεί bullying από τους δικούς του. Και εσύ και άλλα πόσα. Και χθες το βράδυ τι λέγαμε, θυμάσαι? Στο χθεσινό βραδινό το vlog. Έτσι είναι όλα μου τα αδέρφια, πέρα από τον ένα και μοναδικό μου αδερφό, που αυτός είναι μια χαρά, βέβαια αγόρι, είναι μια χαρά. Είναι το αγόρι τους από ό,τι φαίνεται. Το vlog χθες το βράδυ μιλούσε για δύο κοπέλες αδερφές που ήταν κακοποιημένες. Εσείς είστε περισσότερες κοπέλες και ένα αγόρι, οι κοπέλες κακοποιημένες. Για να μην σας ταλαιπωρώ, το bullying είναι στο ότι οι δικοί μου θεωρούν μια κοπέλα άξια, έναν άνθρωπο άξιο, ικανό, σεβαστό, μόνο όταν είναι παντρεμένος ή με παιδιά, όταν είναι παντρεμένος, παντρεμένη με παιδιά, και στο 24ωρο τα προλαβαίνει όλα. Δηλαδή να μαγειρέψει και να πλύνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Τους δούλους θεωρούν επιτυχημένους. Θεωρούν ότι πρέπει να τα καταφέρνει όλα ένας άνθρωπος. Είναι επιλογή κάποιου να παντρευτεί, είναι επιλογή κάποιου να κάνει παιδιά, και αφού κάνει αυτή την επιλογή οφείλει να τα προλαβαίνει. Δεν του πούμε και μπράβο. Μπράβο που φροντίζεις τα παιδιά που εσύ λύσαξες να κάνεις. Μπράβο που ανέχεσαι τη γυναίκα που εσύ λύσαξες να πάρεις. Μπράβο που ανέχεσαι τον άντρα που εσύ δεν σκέπαθες να τον πάρεις. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ανήπαντρη, δεν θέλω να κάνω παιδί, είμαι συνειδητοποιημένη στο γιατί δεν θέλω. Μπράβο. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι συνειδητοποιημένοι, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν με ενδιαφέρει τι κατεύθυνση θα ακολουθήσει ο καθένας στη ζωή του, με ενδιαφέρει να το κάνει συνειδητοποιημένα, συνειδητά. Είναι μια παντοτινή ευθύνη που δεν τη θέλω για μένα και δεν θέλω η ζωή μου να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Δικαιούσε. Δικαιούσε. Δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι γυναίκες να γίνουν μάνες. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι άνδρες να γίνουν πατεράδες. Δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε ξεπεράσει προκαιρού την κατάσταση του ζώου, που το ζώο έπρεπε αναγκαστικά να ζευγαρώσει, και επειδή δεν υπήρχαν μέτρα προφύλαξης στο ζώο από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, τα ζώα έκαναν... Πώς κάνουν τα γατιά τα γατιά τα οποία είναι, δεν μένουν σε σπίτια και δεν τα φροντίζουν και δεν είναι στηρωμένα. Πώς κάνουν κάθε λίγο γατιά ή τα κουνέλια, ας πούμε. Τα ζώα, σαν τα ζώα. Οι γονείς σου λένε ότι εσύ πρέπει να είσαι το ζώο. Όχι ότι όποιος κάνει παιδιά είναι ζώο. Καμία σχέση. Και εγώ έχω κάνει παιδιά. Και αγαπώ πολλούς ανθρώπους που έχουν κάνει παιδιά. Και αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Αλλά να κάνεις παιδιά από επιλογή. Όχι επειδή έτσι πρέπει. Λένε οι δικοί μου, οι άνθρωποι παντρεύονται, έχουν τη σειρά τους κτλ. Και γενικά θεωρούν μόνο άξιους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω και άλλες λεπτομέρειες να σας πω, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω. Νομίζω το πιάσαμε το παραμύθι πως είναι. Έχουν απόψεις, ενώ είναι νέοι, ο πατέρας μου 70 και η μαμά μου 58, που ειλικρινά είναι απόψεις που εμπεριέχουν αμορφωσιά και κακία, βεβαίως. Κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, βεβαίως. Αμορφωσιά και όντως κακία. Το τελευταίο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Και ο ανήπαντρος έχει αξία. Φυσικά και ο ανήπαντρος έχει αξία. Κύριε Λέησο, πού ζούμε, στο μεσαίωνα? Νομίζω θα το αλλάξω αυτό το πράγμα. Και ο ανήπαντρος έχει αξία. Και ο ανήπαντρος, αλλάξω τον τίτλο, θα τον βάλω. Και ο ανήπαντρος έχει, και ο ανήπαντρος, και ο ή, και ο ανή, ναι, και ο ή ανήπανδρος, ανήπαντροι έχουν αξία. Δεν κατάλαβα. Έχει αξία μόνο ποιος έχει παντρευτεί. Χωρίς να σημαίνει ότι ο γάμος είναι κάτι μειωτικό. Όχι όμως να το υπεράγουμε, να το ανάγουμε στο μόνο outcome, στο μόνο αποτέλεσμα βράχη ζωή των παιδιών μας. Και όλοι με έχουν κουράσει και με έχουν αηδιάσει όλα αυτά τα χρόνια τώρα, ειλικρινά. Ήμουν άτυχη που γεννήθηκα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν μου άξιζε, όχι επειδή θεωρώ για τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό, ένας απλός άνθρωπος είμαι, αλλά δεν μου άξιζε γιατί εγώ έχω μάθει να είμαι ευγενής. Έχεις μάθει τον εαυτό σου προφανώς, γιατί από τους γονείς σου δεν το έχεις μάθει. Έχω μάθει να είμαι ευγενής, να σέβομαι τον καθένα και τα μυαλά μου είναι ανοιχτά. Αν θέλετε να το κάνετε θέμα, σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Της λέω θα το κάνω θέμα. Παίρνει σειρά. Λέει είναι και πολλά άλλα που θα ήθελα να σας περιγράψω πάνω σε αυτό, αλλά τι να πρωτογράψω. Νομίζω ότι μικιάσαμε την εικόνα και του πατέρα σου και της μητέρας σου. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που θα ήθελα να έχω γεννηθεί, όπως σας είπα, σε ένα άλλο περιβάλλον. Join the club. Καλώς όρισες στην ομάδα μας. Είχε πάρα πολλούς εδώ στο κανάλι που θα ήθελα να τους είχα γεννήσει άλλοι γονείς. Και γενικά νομίζω ότι κάθε ηχέφρον άνθρωπος σε κάποια φάση αντιλαμβάνεται ότι οι γονείς του δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Στενοχωριέμαι που νιώθω έτσι, γιατί δεν είναι ωραίο συναίσθημα. Το να σε μειώνει ο γονιός σου και να σε υποτιμά είναι πολύ άσχημο. Χρειάζομαι έναν ψυχολόγο, το ξέρω. Αν και αυτό που ξέρω είναι ότι το πρώτο βήμα ψυχοθεραπείας μου θα ήταν να φύγω από το σπίτι που μένω τόσα χρόνια μαζί τους. Μένεις μαζί τους, κόρη. Μου έχει κάνει μεγάλο κακό. Ναι, κάνει πολύ μεγάλο κακό στα 39 να μένεις με τη μαμά και τον μπαμπά. Πολύ μεγάλο κακό. Αλλά δυστυχώς οικονομικοί λόγοι, επειδή δεν έχω μόνιμη σταθερή δουλειά, για παράδειγμα τώρα είμαι άνεργη, με έχουν κρατήσει πίσω. Τέλος πάντων, κυρία Πετρίδου, ας σας έλεγα πιο πολλές λεπτομέρειες, θα καταλαβαίνατε περισσότερο ξέροντας. Αναπτύξτε το θέμα, τις επιπτώσεις που έχει σε ένα παιδί υποτίμηση από τους γονείς τους. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και πάλι ευχαριστώ πολύ. Οι επιπτώσεις που έχει σε ένα παιδί να μένει στα 39 του με τους γονείς του. Κόρη, εγώ είμαι 45 χρονών. Και αν πάω τώρα να μείνω με τους γονείς μου, θα λαλήσω. 2, 3, 4 μέρες θα λαλήσω. Και οι γονείς μου δεν είναι σαν τους δικούς σου γονείς. Σκέφτου. Οι γονείς μου είναι πιο προοδευτικοί από τους δικούς σου γονείς. Πρέπει να κόψει ο νους σου, που λένε στα κυπριακά, πρέπει να βρεις τρόπο όπως και δίποτε να φύγεις από εκεί. Όπως και δίποτε. Καταλαβαίνω ότι έχει οικονομική κρίση. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρει κάποιος μια δουλειά. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος μια δουλειά στα προσόντα του. Στην Ελλάδα του 2020. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν εθεροβατώ. Δεν θεωρώ ότι είσαι τεμπέλα και δεν βρίσκεις δουλειά ή ότι δεν προσπαθείς αρκετά. Όμως, όταν η ανάγκη για διάσωση του εαυτού σου, γίνεται έντονη και επιτακτική, αναγκαστικά βρίσκεις τρόπους να φύγεις από το κλουβί. Είσαι μέσα στο κλουβί τώρα, με τους τρελούς. Είσαι στο κλουβί, με τα λιοντάρια, εγώ ήσουν λιοντάρια, σε φάνε. Για πάρε ένα τηλέφωνο στο 15900 που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια, γιατί και η ψυχική βία βία είναι. Και ζήτα αν υπάρχει τρόπος να μεταφερθείς σε ξενώνα που έχει κακοποιημένες γυναίκες και να φέρεις τον νου σου, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις. Στην Κύπρο η εθνική γραμμή για τη βία το 1440 έχει πρόσβαση, μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες που συνήθως παίρνουν τηλέφωνο να πάνε σε ξενώνα για γυναίκες και επίσης μπορεί να βοηθήσει, να τους δίνει και δωρεάν ψυχοθεραπεία. Θα κάνω τις επόμενες ημέρες ένα vlog, σας έχω ζητήσει, σας το ξαναζητάω, στείλτε μου με email συγκεκριμένα δομές δωρεάν ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα που έχετε δοκιμάσει εσείς και ξέρετε σίγουρα ότι λειτουργούν, γιατί έχω διάφορα links τα οποία δεν μπορώ να τα δοκιμάσω, εγώ δεν μπορώ να αρχίσω κλείνω ραντεβού να πω οπουδήποτε λέω ότι έχει δωρεάν ψυχοθεραπεία, εσείς που τα έχετε δοκιμάσει στείλτε μου σε email, δεν θα πω το όνομά σας. Πήγα για παράδειγμα στο Βόλο, στο τάδε μέρος που έχει την τάδε δομή και πήρα βοήθεια, δωρεά. Ή στη Λάρισα, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Στις περιοχές που ζείτε, στη Λευκοσία, στην Πάφο, στη Λέμεσο. Πάρε τηλέφωνο στο 15900 και ζήτα αν μπορείς να μεταφερθείς στο ξενώνα. Και από το ξενώνα θα καθαρίσεις το μυαλό σου, να ζητήσεις να δεις και τον ψυχολόγο που έχουν εκεί. Και να βάλεις μπροστά το σχέδιο για να ανεξαρτητοποιηθείς. Ακούμε πολλές ιστορίες καθημερινά εδώ. Θυμάσαι την ιστορία της Παρασκευής με την κοπέλα που μεγάλωσε με τοξικομανείς γονείς και τοξικομανή αδελφό. Πώς στα 18 της πήγε στην αστυνομία, την πήγαν στο ξενώνα και πήρε τη ζωή της στα χέρια της. Και όταν καθαρίσει το μυαλό σου, τότε θα δεις ότι είναι μεγαλύτερη ελευθερία να δουλεύεις μια οποιαδήποτε δουλειά. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ότι αν δεν είχα δουλειά, θα καθάριζα αποχωρητήρια, θα καθάριζα σκάλες, θα γινόμουν καθαρίστρια, θα έκανα οποιαδήποτε δουλειά κάνει κάποιος ανειδίκευτος, προκειμένου να έχω την οικονομική μου ανεξαρτησία. Σοβαρομιλώ. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Έχω φίλες οι οποίες είναι μορφωμένες κοπέλες, οι οποίες έχουν κάνει καριέρα στα οικονομικά ή σε άλλες επιχειρήσεις κτλ. Οι οποίες στην ηλικία μας τώρα, λόγω οικονομικής κρίσης και αυτά, δουλεύουν σε περίπτερο ταμείο, σε σούπερ μάρκετ, σε υπεραγορά ταμείο, αξιοπρεπέστατα και επιβιώνουν. Ξέρω ότι άμα δουλεύεις σε τέτοιες δουλειές μπορεί να χρειαστεί να δουλεύεις και δεύτερη δουλειά και πολλές ώρες και τέτοια. Όλος αυτός ο κόπος με τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την καταπίεση που βιώνεις όταν ζεις μέσα στο σπίτι της μάνας σου και του πατέρα σου, όπου είναι ο ένας 70 και άλλοι 60-58 πόσο είναι, και όλη μέρα αρχίζουν και σε στολίζουν και σε φορτώνουν και σε υποτιμούν και σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Σε παρακαλώ κορί μου, σώσε τον εαυτό σου μπορείς. Θυμάμαι στα γενέθλια μου, όταν έγινα 39 ετών, είχα βάλει στο Facebook είχα βρει μια αφίσα που γίνει ταινία που λέγεται Σπινής ετών 39 και είχα βάλει στο Facebook αυτή την αφίσα και έγραψα Σπινής ετών 39. Είσαι μια χαρά στα 39, δεν είσαι μεγάλη. Μπορείς να κάνεις restart τη ζωή σου και οπωσδήποτε το restart θα είναι αλλού. Όχι στο πατρικό σου. Φύγε από το πατρικό σου. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπη με μια συνεχή τοξικότητα και όλη αυτή η επίκριση που γίνεται από τους γονείς σου δεν σε βοηθάει να αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν σε βοηθάει να έχεις καθαρό μυαλό, δεν σε βοηθάει να βρεις λύσεις. Άμα φύγεις από εκεί θα μπορείς να βρεις λύσεις. Αυτά έχω να πω εγώ, δεν ξέρω αν ήμουν κακιά, δεν ξέρω, αλλά στέλνετε τις επιστολές για να ακούσετε την άποψή μου και αυτή είναι.